Γεννήθηκε στην Κρήτη, λοιπόν. Ξεκινάω μια φορά και έναν καιρό. Λοιπόν, ήταν ένα παλικάρι το οποίο γεννήθηκε στην Κρήτη. Ταξίδεψε, ήρθε στην Αθήνα, η χάρη του έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη, επέστρεψε στην Αθήνα. Όσο μεγάλωνε, άλλαζε ιδέες για το τι θέλει να κάνει στο μέλλον του. Ήτανε αεροπόρος, ήτανε δικηγόρος, ήτανε και παπάς. Και τελικά είναι ηθοποιός. Γιατί ηθοποιός, καταπληκτικός, διότι τα κάνει όλα. Δεν είναι μόνο στην πρόζα, είναι και στο musical. Έχει και φωνή και κίνηση και χορό και είναι και Παναγιώτης Πετράκης. Τι άλλο πια να πεις για τον Παναγιώτη. Καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα επιτέλους. Επιτέλους, δεν έχουμε οθόνη να μας χωρίζει. Όχι, όχι. Έτσι. Δεν υπάρχει απόσταση. Καλά όλα, βρε παιδί μου. Το θέλω να γίνω παπάς, πώς σου ήρθε και το είπες στους γονείς σου? Αχ, Θεέ μου, τώρα είναι, το έχω πει τόσες φορές αυτό το πράγμα. Για πες. Τεσσάρων ήμουνα και απλά, ξέρεις, το τελετουργικό της εκκλησίας μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον και ήθελα και εγώ να συμμετέχω σε αυτό. Γιατί είναι πολύ θεατρικό. Ξέρεις, δεν απέκλεινα πάρα πολύ. Υπό μία ανέμεια, όχι. Ναι, ναι. Δεν είχε να κάνει δηλαδή με το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες. Δηλαδή όχι, δεν ήταν θέμα ότι πηγαίνα στην εκκλησία κάθε Κυριακή, ότι ζούσε σε αυτό το περιβάλλον. Όχι, πηγαίνανε. Οι παππούδες μου πηγαίνανε, αλλά δεν ήταν τόσο. Απλά με εντυπωσίαζε όλο αυτό το τελετουργικό. Όλο αυτό το καταπληκτικό. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για σένα. Κρατάς γενικά πολύ χαμηλούς τόνους. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την προσωπική σου ζωή, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν σε βλέπουμε σε φωτογραφίες, σε περιοδικά, έτσι, lifestyle και τέτοια. Δεν σε κυνηγάνε ή δεν τους κυνηγάς ή δεν τα κυνηγάς? Και τα δύο. Δεν κυνηγιόμαστε. Αγαπιόμαστε χωρίς να κυνηγιόμαστε. Όχι, μου αρέσει να προβάλλεται η δουλειά μου. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα προβάλλεται μέσα από τη δουλειά μου, αυτή που με ενδιαφέρει να κρατάει ο κόσμος από μένα. Και μέχρι στιγμής λειτουργεί μια χαρά έτσι. Θεωρείς ότι, καταρχήν παίζουν λίγο, τελείωσες την δραματική και η πρώτη σου δουλειά πότε ήτανε? Η πρώτη μου δουλειά, το 97, ήμουν κομπάρσος στις Τροάδες του Κακογιάννη. Θυμάμαι, αυτή ήταν η πρώτη μου δουλειά. Έχεις δουλέψει στο πλευρό σπουδαίων ανθρώπων, Ναι, έχω ευλογηθεί να έχω δουλέψει με Κακογιάννη, με Ζουζούνη Κολούδη, με Σταμάτη Φασουλή, τώρα με Γιάννη Κακλέα, δεν θέλω να δικήσω κανέναν γιατί είναι όλοι πολύ και μεγάλοι. Να έχω διδαχτεί τα πρώτα μου βήματα στο τραγούδι από τον Έμνηστο, τον Κώστα τον Πασχάλη. Οπότε ναι, είμαι ολογημένος. Έχεις μεγάλη πορεία, σημαντική πορεία, δίπλα σε πάρα πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Αυτό που δεν έχει αλλάξει στη ζωή σου μέχρι σήμερα είναι η συμβίωση με τη μητέρα σου. Η συγκατοίκηση. Ναι. Η συγκατοίκηση με τη μητέρα σου. Ναι, σωστά. Η συγκατοίκηση με τη μητέρα σου. Πώς έτσι? Και είναι πάρα πολύ βολική. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο έχει ταξιδέψει στον κόσμο, έχει μείνει στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Πόσο καιρό ήσουν στη Νέα Υόρκη? Δύο χρόνια. Άρα είσαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος. Ναι. Ζούσες στη Νέα Υόρκη μόνος σου, έχεις άλλες αντιλήψεις, άλλον αέρα. Η μαμά πώς μας κολλάει, βρε παιδί μου, και έτσι, την ονομάζεις μαμά, εγώ θα την πω Σόφη. Η Σόφη είναι ένα φιλαράκι. 18 ετών τα σε απέκτησε. Ακριβώς, με το οποίο θα έκανα παρέα ακόμα και αν δεν ήταν η μάνα μου. Και τα πάμε τόσο καλά που δεν μου έχει δημιουργηθεί ανάγκη ακόμα να αρνηθώ όλα αυτά τα βολέματα, ας πούμε έτσι, της συμβίωσης αυτής. Τα ρούχα μας, τα φαγητά μας. Βέβαια, όλα. Αλλά σπίτι περνάω ελάχιστο χρόνο σπίτι. Είμαι σχεδόν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο δρόμο. Οι ελάχιστες ώρες που περνάμε μαζί και συζητάμε ή βλέπουμε καμιά ταινία είναι μια πολύ όμορφη ανάπαυλα από τη δουλειά μου. Οπότε γι' αυτό παραμένει. Αυτό έχει σταθεί εμπόδιο στην προσωπική σου ζωή? Όχι, μέχρι στιγμής δεν έχει σταθεί. Γενικώς με τις συμβιώσεις δεν τα πάω πολύ καλά. Θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος για να επέλθει η φθορά λίγο πιο γρήγορα. Οπότε, ξέρεις, προτιμώ τη φάση βγαίνουμε ραντεβού και που έχει τη γοητεία του. Που έχει πολύ μεγάλη γοητεία. Τώρα δεν ξέρω, αν σε κάποια φάση της ζωής μου σοβαρέψουν τόσο πολύ τα πράγματα, εκεί θα το αντιμετωπίσω τη δεδομένη στιγμή. Πού να τολμήσω για γάμο να ρωτήσω δηλαδή? Γιατί από εδώ δεν είναι αυτά που λες τώρα. Εδώ δεν συζητάμε τις συγκατοίκες στο γάμο. Όχι, 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 ταμπού κουβέντες, παρακαλώ. Γιατί τόσο κάθετο? Όχι, όχι, μην. Απλά δεν είναι στα σχέδιά μου. Δεν είναι στις προτεραιότητές μου. Να το πω έτσι. Για μένα είναι λίγο συνηθισμένα. Μια εμπειρία δεν μπορώ να πω. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Είναι εξαιρετική οικογένεια. Πολύ... Μια χαρά, μια χαρά. Και παρότι είναι χωρισμένη η δική μου, είναι τόσο φίλη και. Την είδηση, πες μου. Ναι. Είναι τόσο φίλη και. Όχι, όχι. Και πάντα στην οικογένεια μου είχαμε πολύ αγάπη. Όχι, το θέμα ότι εγώ το έχω στο μυαλό μου συνηθισμένο με τον ερχομένο παιδιού.
Δηλαδή, μόνο αν αποφασίσει ότι τώρα ήρθε η ώρα να κάνω παιδί, θα ναι, το που και πάλι δεν μπορώ να σου πω ότι τότε Sony και Ντε θα θεωρήσω ότι πρέπει να παντρευτώ. Θα θεωρήσω ότι θα πρέπει να συμβιώσω σαφώς με τον άνθρωπο που θα κάνουμε μαζί ένα παιδί. Και πάλι. Ναι. Σε βλέπω για σύμφωνο, πώς το λένε, συμβίωσης. Λες. Ναι, δεν σε βλέπω για γάμο. Δεν ξέρω. Κουφέτα από σένα δεν θα φάμε, Παναγιώτη, το κατάλαβα. Κουφέτα. Να στείλουμε και το μήνυμα εκεί έξω. Παχαίνουνε κιόλας, παιδιά, αφήστε τα. Λοιπόν, να σας πω, άμα έχετε καμία ελπίδα, ξεχάστε το. Μέχρι σύμφωνο συμβίωσης φτάνουμε. Τα κουφέτα θα προσέχουμε τη διατροφή μας. Με το χρήμα τι σχέση έχεις? Με το χρήμα έχω... Είσαι σπάταλος. Μια σχέση παρεδός. Όχι σε ό,τι αφορά εμένα. Με σπάταλος το ότι μου αρέσει να κερνάω τους φίλους μου. Να κάνω δώρα, να βγάζω έξω για φαγητό. Δηλαδή εκεί περισσότερο ξοδεύω χρήματα παρά για τον εαυτό μου. Ή στο να πηγαίνω ταξίδια επίσης, αυτό μου αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Ποιο είναι το τελευταίο ταξίδι που έχεις κάνει? Το τελευταίο ταξίδι ήταν τώρα στο Παρίσι. Κάτι μακρινό? Κάτι μακρινό ήταν, όχι, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Μια δεκαετία που ήμουν στη Νέα Υόρκη, δεν έχω κάνει κάτι μακρινό τελευταία. Μόνο μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Επειδή λες για τη μαμά σου, λες τα πάντα, τα πάντα. Τι έχεις κρύψει ποτέ κάτι? Πάντα υπάρχουν μυστικά. Θες να τις πεις ένα? Τώρα τις το... Ναι. Ειδικά τώρα. Όχι, το μόνο μυστικό που δεν είναι καθόλου μυστικό είναι ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι... Έχει την πιο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου αυτό. Έτσι έχεις πει ποτέ ψέματα, βρε παιδί μου, ότι θες να κρύψεις ότι πας κάπου και της λες ότι σε κάπου αλλού, ας πούμε. Αυτό δεν χρειάστηκε ποτέ. Όχι, γιατί η σχέση μας ήταν πάντα βασισμένη σε τόση εμπιστοσύνη. Την τρομάζει κάτι και μπορεί να της το κρύψεις? Φοβάται για σένα? Όχι, απλά είναι ίσως μικρά ψεματάκια μέσα στη διάρκεια της ημέρας για να αποφύγεις πολλή συζήτηση. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μόνο αυτό, όχι ότι μπορεί να παίζει κάτι σοβαρό. Στη σχέση σου έχει άποψη, έτσι, σου λέει τη γνώμη της και την μετράς εσύ? Έχει γνώμη όταν τη ζητήσω. Ναι, εντάξει. Και τη ζητώ, είναι η αλήθεια. Ζητώ. Γιατί έχει ένα πολύ δυνατό κριτήριο. Η διαίσθησή της είναι πολύ αναπτυγμένη. Μπορεί και διαβάζει ανθρώπους ή καταστάσεις. Οπότε η συμβουλή της μου είναι... Έχετε μεγαλώσει μαζί, έτσι, 18 μεγαλώσει μαζί. Έχει μεγαλώσει μαζί μου. Έπαιζε με τα παιχνίδια μου όταν ήμουν στο πάρκο, μικρό παιδί μου. Λέει, εγώ έπαιζα με τα παιχνίδια σου και ξέρεις. Οπότε είναι ένα παράλληλο μεγάλωμα. Είπες όμως ότι τη θεωρείς περισσότερο φίλη παρά μαμά. Είναι καλό αυτό, γιατί λένε ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη από γονείς, όχι από φίλους. Ήταν αυστηροί όταν έπαιρναν αυστηροί? Φυσικά. Φυσικά. Όταν ήμουν μικρό παιδί, άλλωστε κάποιες φορές τη φοβόμουν κιόλας. Α, ναι. Ναι, αλλά όσο έπρεπε. Όσο έπρεπε. Ξύλο έχεις φάει ποτέ? Έχω φάει, βέβαια. Σε έχει χτυπήσει? Για ποιο λόγο? Επειδή είχα μια μανία και δυστυχώς δεν έχει φύγει αυτή, να χάνω πράγματα. Είμαι πολύ αφηρημένος. Και τι είχες χάσει? Οπότε χάναμε πορτοφόλια, walkman, γυαλιά, ό,τι θέλεις. Και πράγματα που κόστιζαν και ήταν δύσκολο να τα αντικαταστήσουμε, οπότε ναι, έχω φάει τις ξυλιές μου. Γι' αυτό. οι φιλίες πόσο σημαντικές είναι για σένα? Έχεις φίλους χρόνια, ετών. Η μεγαλύτερη επένδυση στη ζωή μου, θα πω. Ναι. Σίγουρα, διότι όταν μπορείς να συντηρείς μια φιλία που ξεκινάει από το γυμνάσιο, ας πούμε. Έχω, βέβαια. Δύο από τις καλύτερες μου φίλες είναι... Να υποθέσω ότι είναι η Καρολίνα σίγουρα. Η Καρολίνα, λοιπόν. Ναι. Η Καρολίνα και ο Σταύρος είναι εδώ. Με δουλεύεις. Εμείς γιορτάζουμε μόνοι μας. Με δουλεύεις. Εν τω μεταξύ, η αγωνία μου ήταν ότι... Λέω τώρα, καλά, λέω τώρα θα τους πάει χαμπάρι ο Πετράκης, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό, παιδιά. Και εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Μα τι, δεν θα αναγκαλείτε εμείς τους μαθητές σου? Ψάχνουμε. Λέω πρέπει να ευνηδιάσουμε Πετράκη σίγουρα, δεν ξέρω τι θα κάνετε, δεν καταλαβαίνετε την πορεία. Οκ, δεν παίζει. Και ακούγαμε τώρα για τα χαμένα αντικείμενα. Πού να μιλήσεις, πού να μιλήσεις, είναι αφηρημένος, αφηρημένος είναι... Στο περίπτερο, και στα ραντεβού του είναι αφηρημένος. Δηλαδή, του δίνεις ραντεβού σήμερα και έχει τα αύριο. Έλα, πες την αλήθεια για τα παλιά τα χρόνια. Παλιά ήταν πολύ τυπικό στην ώρα του. Μετά το χάσαμε λίγο. Τώρα με τη δουλειά είναι πάλι. Το τέταρτο εκεί. Το ναι. Τώρα που δουλεύει, είναι τυπικός. Πιο τυπικός. Α, μπήκε σε γραμμή. Έτσι. Δηλαδή, σε έβαλε σε μια σειρά. Περιμένεις ώρες να σε πάρει τηλέφωνο ή δεν εμφανίζεται ποτέ?
Αυτό λέω ναι. Όχι, το να μην εμφανιστεί ποτέ, όχι. Ποτέ. Αλλά να λέμε ότι θα συναντηθούμε, ναι, 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 και μετά. Ξέρει μου ότι και εγώ τον κυνηγά. Να σου πω, είσαστε από το γυμνάσιο μαζί. Ναι, 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 ναι. Εσύ μπήκε στην παρέα λίγο αργότερα. Ο σύζυγο, εσύ. Πήγε στην παρέα λίγο αργότερα. Αδελφό. Ο σύζυγο παρακολουθεί. Είσαστε λοιπόν καθώ και στο ίδιο θρανείο. Ο καθόμασταν σε διπλανά θρανία, ήμασταν μπροστά-μπροστά. Και η Μέρ και η Δε, με την άλλη μας φίλη, τη Σοφία. Και τον παρατηρούσαμε και λέγαμε, αχ, αυτό το παιδί, το αγόρι, αυτό το ωραίο. Τον είχε το αχ, το ωραίο, ναι, ναι, ναι. Πολύ αχνά κίνητρα βλέπω σε αυτή τη φιλία. Ναι, 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 που είχε ξεκινήσει. Οπότε, ως αδελφός, εσύ ήξερες τη σχέση, έτσι. Βέβαια, από παιδιά ήταν. Μα κάναμε πολύ παρέα. Κάναμε πολύ παρέα. Μήπως είχε εκμυστηρευτεί κανέναν έρωτα εδώ, τίποτα. Δεν μπορούμε τώρα. Δεν μπορεί τώρα, σωστά. Σωστά, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Κρύβε λόγια που λένε. Σκανταλιές κάνατε μαζί. Δεν θα κάναμε, κάναμε. Σαν παιδιά. Κάλυπτο ένα τον άλλον σε τέτοια θέματα. Φυσικά μαζί τις κάναμε τις σκανταλιές, οπότε δεν μπορούσαμε να καλύπτουμε πολύ. Κάναμε τις κοπάνες μας. Σου μην ακούγεται τώρα. Να υποθέσω ότι ήσουν το ρότερο κορίτσι του σχολείου. Όχι, βγαίνει Παναγιά, του στην αλήθεια τώρα. Όχι, ότι ναι, ήταν. Είναι καλό. Το ρότερο κορίτσι του σχολείου. Καρολίνα. Αγροκόριτσο, μάλλον. Και μαζί με τη Σοφία, γιατί η Σοφία είναι πολύ, πολύ όμορφο παιδί. Ήταν οι δύο κούκλες που όλοι θέλανε, τις θέλανε για κορίτσια. Εσύ να. Ο τυχερός της παρέας. Όχι. Να σου πω, ερχόντουσαν διάφοροι τύποι και σου ζητούσαν τηλέφωνα και αυτά να μεσολαβήσεις, να πεις μια καλή κουβέντα. Δεν χρειαζόταν, δεν χρειαζόταν, όχι. Λειτουργούσαν από μόνοι τους. Από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να σε βάλουν σαν μέσο, να πούμε. Όχι. Ποια είναι τα συστατικά μιας καλής μακροχρόνιας φιλίας, λοιπόν, θα ρωτήσω εσένα. Μιας καλής μακροχρόνιας φιλίας. Ειλικρίνεια, σεβασμός. Ό,τι είναι σε όλες τις σχέσεις, νομίζω. Αγάπη, αγνά κίνητρα, καθόλου προδοσίες, ψέματα που σπέρνουν διχόνιες. Για τη δουλειά του έχεις άποψη, του έχεις πει πράγματα, τη γνώμη σου, ας πούμε, του τη λες. Σαφώς. Του λες την αλήθεια, του λες πάντα μπράβο, ήσουν πολύ καλός. Πάντα αλήθεια. Του έχεις πει ποτέ, σήμερα δεν ήσουν πολύ καλός, ναι, ή δεν μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ότι κάτι δεν μου έχει αρέσει τόσο. Καταπληκτικό είναι αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το πολύ σημαντικό με την Καρολίνα είναι το εξής, ότι πάντα επιζητούσα το να φαίνομαι ψηλά στα μάτια της. Το είχα πάντα ανάγκη. Mm. Και την πρώτη φορά που ήρθε σε δουλειά μου και μου είπε «Τάκη, είμαι πολύ περήφανη για σένα». Γιατί Τάκη. Μόλις αποκαλύφθηκε η υπόλοιπη έκπληξη. Δεν πειράζει. Και όχι. Δεν πειράζει. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε και βαφτιστήρια μαζί. Άγγελος και Μάρκος λοιπόν. Μάρκο. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Που μπαίνετε με το μικρόφωνο. Άγγελε. Να σου πω. Το βαφτιστήρι είναι ο Άγγελος. Ο μεγάλος. Και ο Μάρκος, γιατί έχω βοηθήσει στη βάφτισή του. Έχω σύμβαφτη. Είναι καλός νονός. Είναι καλός νονός. Είναι εξαίσιος νονός. Καταπληκτικός νονός. Εξαίσιος νονός. Και παρόλο που όλοι λείπει, εγώ έλεγα δεν θα προλαβαίνει, δεν θα ασχολείται, δεν το βλέπουνε. Και παρόλα αυτά μας έχει εκπλήξει. Είναι πραγματικά πολύ εκεί. Εσύ θα μας τα πεις, για πες μας, Άγγελε. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να είμαι ακόμα περισσότερο. Ναι, εντάξει. Αλλά για πες εσύ, Άγγελε. Αλλά το καταλαβαίνουν όμως. Κι, όχι. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Μια ευτυχισμένη οικογένεια λοιπόν. Οπότε να σου πω. Παιδιά θα έχουμε. Πού πας, τώρα δεν προλαβαίνουμε. Α, στον άνθρωπο παιδί μου να κάνει. Θα κάνει σοου τώρα. Πάρ το μικρόφωνο, τραγουδάς. Έχεις ωραία φωνή, τραγουδάς. Θες να τραγουδήσεις κάτι. Θα τραγουδήσεις, Μάρκο. Δαίμονες. Τι, τους δαίμονες. Τους δαίμονες θα τραγουδήσεις. Αυτό πρέπει να το ξαναακούσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για πες. Πες ένα τραγούδι από τους δαίμονες. Για πες. Έλα εδώ. Έλα εδώ σε μένα να πούμε ένα τραγούδι. Έχουμε μουσική δαίμονες να εμπνευστεί. Ποιο τραγούδι θέλει να πει, προφανώς κάτι δικό θες να το πεις εσύ το τραγούδι από τους δαίμονες. Έλα, θες μαζί να το ξεκινήσετε. Ναι, 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 ξεκινήστε το μαζί λίγο έτσι. Αμα ντρέπεσαι. Έλα, έλα μαζί. Μην ντρέπεσαι, πάμε να τραγουδήσουμε μαζί. Μέχρι και εγώ θα τραγουδήσω τώρα. Εδώ, τραγούδισε με τον Ονό. Πάμε, ξεκινάμε. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν. Φρικιά και δαίμονες. Πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου έχουν γεμίσει ιδέες αίμονες. Και έλα ρεφρέν. Δώσε ρεφρέν. Δαίμονες. Δαίμονες. Δαίμονες.
Όταν δεν τρέπεται το μεταξύ, το ξεκινάει αλλιώς το τραγούδι και μ' αρέσει τρελά γιατί το ξεκινάει «Με κατακλέβουν». Είναι επίκαιρο νομίζω. Είναι πολύ επίκαιρο. Ενδεχομένως όταν ο Καρβέλας αποφασίσει να το κάνει σάτυρα, νομίζω να το χρησιμοποιήσει στους στίχους. Ναι, 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 θα πω να συνεργαστεί με τον Μάρκο. Α, δεν μπορεί να κλείσουμε νωρίτερα, δεν μπορεί, ναι, δεν μπορεί, δεν θέλω. Θα κρατήσω το τραπέζι, το καναπέ, όλα τα πάντα, δεν πάω πέρα. Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάμε την άλλη Τετάρτη, 9 του μήνα. Τέλεια. Με τρελή χαρά όλοι, γιατί θέλατε πολύ να το επαναλάβουμε. Και από ό,τι φαίνεται και από την προπόληση που έχει ήδη ξεκινήσει, γίνεται χαμός. Δεν ξέρω πώς θα χωρέσει όλος αυτός ο κόσμος σε 10 παραστάσεις. Μα 10 ξέρω τι. Συλλεκτικές δεν πρόλαβα να έρθω να σας ρωτήσω. Είχαμε πει με την Ανίτα ότι θα έρθουμε. Τώρα θα έρθει. Ναι, ναι, οπωσδήποτε. Τώρα θα έρθεις, οπωσδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και πιστεύω ότι όποιος έρθει θα ζήσει μεγάλες συγκινήσεις. Σε ευχαριστώ τεράστια. Τεράστια σε ευχαριστώ. Και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάς και πιτσιρικαρίες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγάπη μου, αγάπη μου. Από μένα τι θέλετε, αποφώνηση ή τι θέλετε ακριβώς, πέστε μου να μην την ξαναπατήσω. Α, ολοκληρώσαμε αυτό, ήτανε. Να σας ευχαριστήσω πολύ λοιπόν που ήσασταν μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 η ώρα ακριβώς το μεσημέρι εδώ στον Sky. Δεν το ξεχνάτε ποτέ, ακολουθεί live και Εύα Αντωνοπούλου. Μουά.